Εννοείται πως θα επέστρεφα στο Suicide Squad Kill the Justice League. Καθώς κοκαριστήκαμε πάρα πολύ στο πρώτο επεισόδιο, σας άρεσε και επιστρέφουμε για να δούμε τη συνέχεια. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τα γεγονότα που συμβαίνουν 7 μέρες αργότερα από την εισαγωγή και είδαμε την ιστορία πώς σχηματίστηκε η Task Force X. Και τώρα ήρθε η ώρα να τη δούμε σε δράση. Οπότε αράξαμε αυτικά και πάμε να συνεχίσουμε την ιστορία ακριβώς εκεί όπως την αφήσαμε. Wasn't planning on picking up a bunch of liabilities in Arkham. Ο Boomerang και η Harley, ας το πούμε, είναι η τρελή της ομάδας από ό,τι καταλαβαίνω, και ο King Shark με τον Deadshot είναι η έξυπνη. Της λείπει, λέει, απομόνωση. Σας ευχαριστώ, λέει, κουτουρνίθια. Όλοι προδίδουν. Έχει πολύ ωραίο. Ήταν, λέει, ένα τεστ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα γραφικά, παιδιά. Καλά το πήγε η Χάρλι. Ακόμα δεν έχουμε μάθει την κεντρική ιστορία. Όπως είπα, κάτι ξέρω, έχω διαβάσει από τα τρέιλερ και όλα αυτά, το κεντρικό κόνσεπτ, αλλά ακόμα δεν μας το έχει παρουσιάσει. Για τραβάλε το φρένο. Ήταν το φρένο της έκτακτης ανάγκης. Καλά ξεκίνησαν, παιδιά. Είχαμε στο προηγούμενο πάρτι την τρολ σκηνή και τώρα θεωρητικά ήθελαν να σταματήσουν. Η Harley τρελή χαίρεται, ρε φίλε. Απλά χαίρεται, λέει. Πού θα καταλήξουμε. Ο King Shark. Όλοι φοβούνται να πεθάνουν, αλλά η Harley είναι μέσα στην τρελή χαρά. Εντάξει. Θα δούμε πολύ περίεργα σκηνικά σε αυτήν την σειρά. Οπότε, όπως είπα και στο πρώτο part, αν θέλετε περισσότερα, γράψτε κάτω στα σχόλια και φυσικά σπάστε το like. Τι κάνετε, ακόμα δεν το έχετε σπάσει. Βλέπουν τον Boomerang να κατεβαίνει. Πολύ καλά πήγε αυτό, ρε. Δηλαδή, που ξεκινάει ωραία. Φοράνε τις στολές των καταδίκων αυτή τη στιγμή. Οχ. Το νιώθεις, λέει, αυτό. Ο τύπος είναι καρφωμένος με κάτι και δεν το καταλαβαίνει καν, ρε. Ωραία, ρε. Οχ. Τους έβγαξε μια κασέτα για να τους μιλάει. Για να δούμε. Εγώ συνεχίζω την επιλογή που είχα πριν. Και έχω την Harley. Όπα. Πρέπει να το ακούσουμε. Δεν έχουμε, λέει, έτσι, επικοινωνία. Δείτε πως είναι, φίλε. Είναι κούκλα! Sorry κιόλας, αλλά εντάξει. Ωραία. Πρέπει να ανατινάξουμε το στίχους με C4. Και επαναφέρετε την επικοινωνία μαζί μου, λέει. Okay. Αν με εκνευρίσετε, λέει, δεν κάνετε, λέει, χωριστείτε. Μπούμ! Ωραία, τώρα μιλά σωστά. Πρέπει να βάλουμε, λοιπόν, τα εκρηκτικά. Εγώ θα βάλω το δικό μου. Επίσης, μπορείς να... Τι φάση. Τι... Έχει emoji να κάνει. Όπα, όπα! Όλα καλά. Τι είναι αυτό. Μπορείς να αλλάξεις χαρακτήρες, ρε, με τη μία! Okay, πάμε λίγο Deadshot. Α, δεν ήξερα. Πάμε λίγο King Shark. Ωραίος. Λοιπόν, όχι, 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 δεν θέλω, δεν θέλω King Shark. Θέλω τον τρελό του Boomerang. Για να δούμε τι κάνει. Πάρα! Έλα, ευκολάκι. Αναστασία Μπουκούρα. Okay. Πρέπει να έχουμε και Έλληνες που δουλεύουν σε αυτό. Αναρωτιέμαι πώς θα είναι στην πόλη, ρε φίλε. Θα είναι σαν το Arkham Knight, πιστεύω. Δηλαδή θα μπορούσε να κόβει βόλτες, θα έχει μικρά τσαλεντζάκια, κουεστάκια. Δεν ξέρω. Είμαστε σε μουσείο υπερηρών.
Σούπερμαν, άντε εδώ, η Λεγιώνα των Υπερορίων. Λεγιώνα των Υπερηρών. Καλά πήγε αυτό. Ας το κλέψουμε, λέει ο τύπος. Matchmaking, μπορείς δηλαδή να μπει σε multiplayer και να παίξεις με άλλους, ξέρεις τι? No thank you. Αν και θα έχει πλάκα να παίζεις με φίλο, αλλά... Ωπα ρε. Οχ. Ο Σούπερμαν, η... πώς το γίνεται αυτή? Η Wonder Woman. Green Lantern. Και φυσικά, αγαπημένος Batman, ρε φίλε. Να τη... Ποιοι άλλοι είναι? Ωπα ρε. Η στολή του Batman. Fun fact, έχω πάει στο Λονδίνο, παιδιά, στην ταινία τότε το Justice League στα παρασκήνια. Έχω κάνει ένα vlog από τότε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είχα πάει στα γυρίσματα που γινόταν η ταινία. Δηλαδή είχα δει τους χώρους από κοντά. Ήταν τρομερό. Άντε επιτέλους. Hey, man, πάμε να κλέψουμε το καλό το πράγμα. What the hell you got there? Thought this baby was a myth. Νόμιζα ότι ήταν μύθος, λέει αυτό. Back when Doc Savannah tried to lift Flash's gimmick. Ωπα ρε. Δεν είχε αυτή τη δύναμη, δηλαδή απλώς πετούσε boomerang. Τώρα την απέκτησε. Τώρα θα πάρουν τα ειδικά τους πράγματα. Του Batman είναι αυτό. Έλα ρε. Και εγώ είμαι σε φάση... Είναι λίγο overpower αυτά, αλλά όχι. Υπάρχει λόγος. Έτσι τα πήραν. Πήγαν και τα κλέψαν τη Λεγιόν των Υπερηρών. Αυτός το θα πάρει. You found the Riddler's hat of invisibility. Θα γίνει αόρατος. Του Riddler, του γρίφου είναι αυτό. Οχ! Πού πήγε ο Κρυχαρίας? Α, και ο Deadshot δεν, δεν είχε jetpack. Ω, το jetpack λέει είναι του Deathstroke, όχι του Deadshot. Ζήλεψε, θα το φορέσει. Ω, δικό μου. Το φόρεσε ο τύπος. Ξεκίνησαν σαν low life criminal και ξαφνικά γίνανε overpower. Δες πως τον κοιτάνε. Θέλω να παίξω. Αλλά ταυτόχρονα μου αρέσει και να τον κοιτάω. Δηλαδή αν είχα και λίγο popcorn εδώ, ξέρεις, θα ήταν ό,τι πρέπει. Αλλά αυτό λέει δεν σε κάνει να πας μακριά, του λέει. Και αυτό είναι σε φάση απλά δεν το χρειάζομαι. Okay. New toys. Οπότε θα μπορούμε να γίνουμε και αόρατοι με αυτόνα. Μ' αρέσει. Οι αντίπαλοι πότε θα έρθουν? Θέλω να ξαναπλακώσω κόσμο. Οπ. Και nice. Πρέπει να είμαστε όλοι εδώ να σμπρώξουμε ταυτόχρονα. Α, πάμε, πάμε, πάμε! Αυτή είναι η Μητρόπολης. Η Μετρόπολης. Okay. Το δεύτερο part ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι του Brainiac το... διαστημόπλιο. Βλέπουμε, λέει... Σίγουρα, λέει, το βλέπετε αυτό το πράγμα. Οκ, οκ, οκ. Μια διαδρομή, λέει, μόνο. Βάλα! Οι, Βάλα! What the hell are these? Που μας έστειλες, λέει, Waller. Συγχαρητήρια. Είστε οι πρώτοι που καταφέρετε να φτάσετε ζωντανοί, λέει.
Πρέπει να πάτε να το ενεργοποιήσετε. Αυτό μόνο. Μιλάει, είναι σε φάση αν πεθάνετε πεθάνετε, δεν με ενδιαφέρει καν, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο να πάμε, γιατί έχουμε λέει βόμβες λέει. Και άλλη είναι σε φάση από περιέργεια. Δεν μας δίνει καν επιλογή λέει, θυμίσου το. Οκ, λέει, είμαι έτοιμος να πηδήξω. Ουφ, θα ήθελα σε κάθε part να δοκιμάζω ένα νέο χαρακτήρα, οπότε σίγουρα θα ξεκινήσουμε σε αυτό το part με τη Harley Quinn και λίγο τους υπολείπους, αλλά στο επόμενο γράψτε μου κάτω στα σχόλια, θα αλλάξω, οκ, okay, θα προσπαθήσω. Ουφ, η τύπισσα δεν έχει fall damage. Λοιπόν, και πάμε. Έλα, αυτό ήταν εύκολο. Τι ήταν αυτό ρε? Ένας εξωγήινος. Οκ. Ενεργοποίησαν τους εξωγήινους. Μια χαρά. Τέλεια. Κάθε φορά που σκούζει αυτό το πράγμα εμφανίζονται καινούργοι. Του στέλνει κατευθείαν το μεταγωγικό από το διάστημα. Ωραία, γενικά δεν μ' άρεσε το game με εξωγήινους, αλλά πιάνω το concept. Είναι λίγο πολύ, εντάξει. Αλλά κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Οκ. Γι' αυτό λέει δεν έρχεσαι στη Μητρόπολη. Παμ! Nice. Φεύγουμε πάνω, παίρνω λίγο high ground. Καλό είναι που οι δικοί σου σε ακολουθάνε εύκολα, θα πω εγώ. Και κατεβαίνουμε. Boom. Πάμε. Ωραίο. Τους τρυπά στο πόδι όπως έμαθα για να τους σπάσω λίγο τις άμυνες. Δεν έχουμε ακόμα χειρομβίδες, οπότε ναι, κάτι είναι και αυτό, θα το φροντίσουμε. Και ένας τελευταίος. Έλα φιλαράκο. Πολύ καλό. Ω. Αυτός είναι ο Green Lantern. Ωραία. Μαντέψτε αν είναι φιλικό συνόχι, Έχεις μπλέξει, τη λένε καλά, ναι. Green Lantern, nice. Hey, your face always looks so... What? Πάντα λέει φαινόσουν τόσο... δουλεύει για τον Brainiac. Ακριβώς, παιδιά. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να σκοτώσουμε την Justice League. Γιατί έχει μπει στο μυαλό του ο Brainiac, οκ. Okay. Ωχ. Θα φέρει τάξη, λέει, σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να καταστρέφεται μια οικοδομή πίσω. Σύντομα έρθει ο πλανήτης Κούρου. Σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσετε, λέει, να σώσετε. Τι λέει, αν είναι τόσο overpower, τι ακριβώς θα κάνουμε εμείς. Κύριε. Oh. Για δες, λέει, προσεκτικά. Εν τω μεταξύ τώρα μου θυμίζει Spider-Man, ξέρω εγώ, που γινόταν όλοι σαν τον Venom. Παίρνει τους ανθρώπους και τους βάζει μέσα αυτό το πράγμα. Για να μεγαλώσει τον στρατό, ας πούμε. Ζητάνε βοήθεια οι καημένοι, φίλε.
Μ' αρέσει που μας κάνει ξενάγηση, ξέρω εγώ. Μας το παίζει καλός, αλλά γιατί. Και πού θα καταλήξει όλο αυτό. Είστε έτοιμοι να πάτε με τον Brainiac. Then I'm coming for you. Yeah. Maybe I'll tell him I only found 3 metas. Θα του πω ότι βρήκα 3 μέτα και έναν. Ο Flash! Flash! Brainiac wondered how you got off the ship. Βγήκε από το πλοίο. The leak doesn't leave anyone behind. Let's make you right, buddy. Θέλω λέει, να σε κάνω καλά, λέει. Και ήμασταν τυχεροί. Θα πω εγώ. Ήμασταν, από ό,τι φαίνεται, πολύ τυχεροί. Θα μας είχε σκοτώσει, λέει. Οπότε ναι, υποθέτω λέει είναι ζωντανός. Okay. Θα συνημερώσω καθώς πάτε, λέει. Fortress Metropolis. Α, παιδιά, μόλις σέταρα σωστά το DLSS. Ωρε φίλε, πως φαίνεται τώρα τα γραφικά. Τώρα φαίνεται τούμπανο. Κάθε χαρακτήρας τώρα έχει το δικό του loadout. Κάτσε να δούμε, έχουμε πιστολάκι, μπορούμε να τα αλλάξουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τι γίνεται? Αλήθεια τώρα. Ναι. Είναι περίεργο να βλέπω την Harley Quinn με αυτό το όπλο. Παρ' όλα αυτά, έχει ενδιαφέρον. Μπαμ, 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 μπαμ. Μ' αρέσει. Μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση. Ω, ναι. Ας πούμε ότι έχω μια deluxe έκδοση. Τι είναι αυτό, Justice Losers, Classic και Φυγάς. Μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση, εννοείται, σε αυτό εδώ. Έχουμε emotes και αντίστοιχα το looks και από τους άλλους. Τι είναι αυτό! Και καλά τι είναι η Mufa Justice League. Και αυτό σίγουρα classic. Ήταν έτσι κάποτε. Είναι λίγο περίεργο να τη βλέπω έτσι. Αλλά ξέρεις κάτι, μ' αρέσει. Πάμε. Πρέπει να φτάσουμε εδώ και από εδώ. Μπαμ! Μπαμ! Α, τώρα είναι πολύ καλύτερα, ρε φίλε. Τα βλέπω όλα πιο ωραία, όχι τίποτα. Enemy location false. Πάμε, σημείο αναγνώρισης. Οκ, okay, συνεχώς θα έχει αντιπάλους από ό,τι φαίνεται στις πολυκατοικίες και όχι μόνο. Έφτασα εδώ. Τι έγινε? Είναι αμμούδα, ναι. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Πήρε σχεδόν τον πληθυσμό. Να μην κάνουμε λίγο κάτι γι' αυτό. Πάμε. Συνεχίζουμε. Ήρθαμε. Για να το χρησιμοποιώ το πιστολάκι τώρα. Παμ. Και παμ. Άμα αυτό είναι ωραίο γιατί τους προετοιμάζει για να τους ρουφήξω την ενέργεια να κάνω το Shield Harvest. Ευρωπαϊκή λέει. Ευρωπαϊκή γειτονιά. We were looking for Flash. Ψάχνουμε το Flash, λέει. Find Flash. Keep talking. Για πες. Well, kind of, speed force simpatico. Νιώθω, λέει, το Speed Force. And there's a sensor in this gauntlet. Και μπορώ να το παρακολουθήσω, λέει, με αυτό. You might be worth keeping alive. Captain Boomerang, you're on point. Λοιπόν, αλλά αναλαμβάνεις. Waller out. Hear that? Κοίτα, σίγουρα κάποια στιγμή. Start calling me Captain Boomerang. Let's go. Σίγουρα κάποια στιγμή θα αναλαμβάνεις να έχεις περισσότερο έλεγχο ενός χαρακτήρα. Οπότε, ξέρεις κάτι, θα πάω λίγο στον Captain Boomerang, εντάξει. Και θα δούμε τι άλλα όπλα έχει. Ωπα ρε. Αυτό το όπλο μπορούμε να το αλλάξουμε με το SMG ή με το Sniper. Κάτσε, και να έχω δύο Sniper. Τι είναι αυτό το τρελό Sniper? Θα κρατήσουμε ένα shotgun και ένα Sniper. Και μπορούμε να αλλάξουμε έτσι και αντικείμενα στα όπλα, trinkets, pins. Και θα του βάλω αυτήν εδώ τη στολή. Αφού θα πάμε να συναντήσουμε τον Flash, ας μοιάζουμε με Flash. Λοιπόν, για πέτα το. Τι λες ρε?
Παιδιά, είναι τρελό το που πηγαίνει ο τύπος, ρε. Δεν σταματάς καν, ρε, με αυτό, να. Ακούγεται λέει κακό για μένα το Skullship, λέει. Τι κάνει, ρε, ο τύπος. Άστονα. Πολύ ωραίο. Παιδιά, είμαστε απλά η κομπάρση λίγο, αισθάνομαι. Oh. Ο τύπος μας λέει απλά φύγετε, αλλά... Οκ. Και τώρα πού πάμε? Oh. Τι κάνει, ρε! Ωπα, αυτό τι κάνει! Φύγε από εδώ, ρε, μπρο! Τι είναι αυτό? Τώρα το διαλύσαμε αυτό! Θέλω να το καταστρέψω! Άντε, γεια! Αλλά μ' αρέσει να δεις σχεδόν και την ώρα της μάχης μπορείς να αλλάζεις. Να το, μπει τόπου. Ωραίος τύπος. Πήραμε τον Τέτσο. Λίγο ματάκι. So where's the flash at, genius? You've wasted our time. Μας έφαγες το χρόνο μας. Τι ωραίος που σκάει, ρε. He's a coward. Guy like him sees a guy like me coming. He starts quaking in his boots. Quaking too fast to see. Όπα, ρε. Κρυβόταν μπροστά τους. Καημένος είναι, τους να σβήσει, ρε. You can buy Lantern a beer after I put him in the ground. Oi, this is about me and Flash. Get your own moment, why don't you? Έχουνε beef μεταξύ τους, ε. Προφανώς και θα είχαμε παρέα. Θέλω απλά να ρίχνω ξύλο. Τι ωραία που τους έχω κάνει έτσι με τις στολές. Σκάει τόσο όμορφα. Είναι καλός ο Flash, ρε. Ξεκολλήστε, γιατί το πατάτε όλοι, ρε. Ο Flash λέει θέλει να μείνει πίσω για να τους κρατήσει. Οχ, δεν πρέπει λέει να το πιάσουν. Ωραία, ωραία, ωραία. Ξέρεις κάτι. Πάμε λοιπόν να παίξουμε λίγο και σαν dead shot. Σαν dead stroke μου βγαίνει συνέχεια να λέω, αλλά... Ωραία, δες τι κάνει! Φέρε το sniper! Μπαμ! 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 Ωπα, ρε! Nice, δες φάνε... Ωπα, ωπα! Ε, αφήσε το flash! Αφήσε το flash, ρε! Πάρτε, ρε, μια χειρόμβιδα. Τον έσβησα, τον έσβησα. Τι μηδέν. Sorry, πρέπει να πάω κοντά. Ωραία, πρέπει να τους πάω στην ασπίδα. Όχι, μη πέσεις. Όπα, έρχεται το δεύτερο κύμα. Κάτι συμβαίνει. Έχει πολλή ιστορία, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Να έχει ωραίο cinematic το οποίο σε κρατάει στην ιστορία. Οχ. Υπήρχαν επιζώντες. Leaving snacks in their wake. They had the right idea. Somebody find the back entrance. Best dirty movie I ever saw. Okay. Πήγε να πάρεις κατευθείαν μπουνιά σε Batman. We must barricade it. Και ο καημένος ο Flash ακόμα στο έδαφος. Τι φάση, γιατί τον έχει τόσο άχτηρε. Είπαμε kill the Justice League, αλλά... Α, ήταν από τους...
τους κακούς που τον κέρδισε, ας πούμε, ο Flash. Ωπα ρε. Του κόψε το δάχτυλο. Τι ακριβώς έγινε? Ωρε φίλε. Δεν έχει άλλα φρικιά. Κάτι λίγα τρόμαξε μήπως. Οχ, οχ, οχ. Αυτό μπορεί να έμοιαζε με Batman. Οχ. Ας πούμε ότι δεν είναι τόσο φιλικός από ό,τι φαίνεται. Ο Batman λέει σκοτώνει ανθρώπους. Ναι. Μάντεψε. Μάντεψε. Οχ. Στη καροτίδα την πέτυχε. Οκ, δεν είναι κάτι συνηθισμένο από μια... από τον Batman να κάνει αυτό εδώ το πράγμα. Είδαμε τον κακό... Green Lantern. Τώρα βλέπουμε τον κακό Batman. Υποθέτω δεν είναι φιλικός. Flash λέει πάνω του. Λέει κάτσε να βάλω το καπελάκι, λέει, γίνω αόρατος, λέει, για σιγουριά. Oh no 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 no. Batman Experience. Οχ. Έβαλε EMP. Πρέπει να πάμε πίσω οπωσδήποτε, λέει τον Flash. Αυτό λέει σίγουρα δεν είναι δικιά μου προτεραιότητα, λέει. Και σε αυτό το σημείο θα τελειώσουμε το σημερινό part. Για τη συνέχεια τσεκάρετε βίντεο τη σειρά, λέγεται Gym Simulator, όπου φτιάχνω το δικό μου γυμναστήριο. Ένα troll παιχνίδι, είμαι σίγουρος σας αρέσει. Τελείως διαφορετικό experience από αυτό που παίζουμε. Κάντε εγγραφή και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.